ζωντανεύει ο εφιάλ της επιστροφής των χρημάτων της αρρωγής για τους σεισμόπλητους του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, καθώς 27 Σεπτεμβρίου λήγει η σχετική προθεσμία για την υποβολή φακέλων, ενώ για όσους δεν έλαβαν την πρώτη αρρωγή, η προθεσμία λήγει τον Απρίλιο του 2025. Όσοι έχουν πάρει λοιπόν χρήματα στο λογαριασμό τους από την αρρωγή, υποχρεούνται μέχρι 27 του Σεπτέμβρη να έχουν καταθέσει φάκελο. Και μάλιστα όχι απλώς να έχουν καταθέσει φάκελο, να έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο. Αυτό σημαίνει τι, ότι όσοι, και είναι πάρα πολλοί από αυτούς, που δεν έχουν πλήρη φάκελο, είτε για ένα απλό δικαιολογητικό, υπάρχει ο κίνδυνος και ο φόβος να ζητηθούν τα χρήματα που τους έχουν πει από την αρρωγή πίσω. Όπως καταλαβαίνετε, δημιουργούμε μια τεράστια αναστάτωση. Έβγαλα το χαρτί, πήγα τα κατάθεσα. Δεν ξέρω, μπορεί μεθαύριο να μου βρουν πάλι κανένα λάθος. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ολοκληρωμένος, αλλά δεν ήταν. Τώρα πήρα αριθμό πρωτοκόλλου πάλι. Πώς αισθάνομαι, απογοητευμένος τελείως. Μιλάμε τώρα 3 χρόνια, δεν είναι 10 μέρες. Χιλιάδες σεισμόπληκτοι βρίσκονται στον αέρα, ενώ σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες άλλοι που δεν έχουν πλήρη φάκελο, είτε λόγω γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, είτε αντικειμενικών δυσκολιών. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα, το πώς αυτοί οι άνθρωποι θα βρεθούν εκτεθειμένοι στο να χρωστούν τα χρήματα της αρρωγής που θα τα πρέπει να τα πάρουν πίσω. Αυτή τη στιγμή το κράτος είναι αναποτελεσματικό απέναντι στους πολίτες. Δεν έχουν διέξοδο και η οικονομική ζωή στην περιοχή δεν έχει επανέλθει στους αρχικούς ρυθμούς ούτε κατά διάνοια. 3 χρόνια από τον φωνικό και καταστροφικό σεισμό των 6 Ρίχτερ, η ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Σε ό,τι αφορά τις άδειες που έχουν εκδοθεί για την αποκατάσταση των σπιτιών, είναι λιγότερες από 200, ενώ επιπλέον εκκρεμεί η στελέχωση του αρμόδιου τμήματος με μηχανικούς παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας ζητά την παράταση της προθεσμίας που λύγει 27 Σεπτεμβρίου 2024 για την υποβολή φακέλων από αυτούς που έχουν λάβει πρώτη αρρωγή, ούτως ώστε αυτή η προθεσμία να πάει τον Απρίλιο του 2025 μαζί με όσους δεν έχουν λάβει αρρωγή. Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Σύλλογος Ελπίδα και Τεχνικός Κόσμος ζητούν να δοθεί παράταση στην προθεσμία κατάθεσης φακέλων, όπως και να δοθούν διευκρινήσεις σε αρκετά ζητήματα. Παράλληλα, διεκδικούν άμεσες παρεμβάσεις με φόντο τους αργούς ρυθμούς των σχετικών διαδικασιών, αλλά και την άδικη, όπως τονίζουν, εξαίρεση από το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Ζητούμε να ενταχθεί τα σεισμόπληκτα σπίτια στο Εξοικονομώ. Ένα πρόγραμμα που αντιγράφηκε για τη Θεσσαλία, όμως εξαιρέθηκε το Αρκαλοχώρι. Εκπρόσωποι του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας βρέθηκαν το μεσημέρι στην αποκεντρωμένη διοίκηση, πραγματοποιώντας συνάντηση με τη Μαρία Κοζηράκη, ενώ όλα τα προβλήματα που τους ταλανίζουν θα τεθούν επιτάπητο στην επικείμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.